να ρωτήσω εγώ, κατάλαβες. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω, πρέπει να κάνω εγώ εξετάσεις για να μην αρρωστήσεις εσύ. Έτσι είναι το DNA, ρε πατέρα. Νότι, λες σαν συναρτησίες, αγοράκι μου, ελπίζω να το καταλαβαίνεις. Από τότε που κόψεις τη ζουμπουρλή, αισθάνεσαι χάλια, ε. Ρε πατέρα, άσε το παρελθόν τώρα, το μέλλον μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, δια του παρελθόντος, το μέλλον. Βοήθα, Παναγία μου, βοήθα. Πάω να φέρω το πιεσόμετρο, να σου πάρω την πίεση. Άρχισε να προσεύχεσαι και αυτό με ανησυχεί. Μόνο να προσεύχομαι. Έτσι μου έρχεται να πάρω το λιβανιστήρι της Ολυμπίας, να το γεμίσω λιβάνι τριαντάφυλλο, να κάνω καμιά δεκαπενταριά δεήσεις, καμιά σαρανταριά γονικλησίες. Ό,τι θέλω, λέω. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να φέρεις το πιεσόμετρο. Άντε, φέρ το. Να κερδίσω χρόνο. Να δούμε πώς θα το ξεφουρνήσω τώρα. Πότε ήμουνα παιδί και σε αγάπησα πολύ. Μα έγινε αγάπη μου κλονάρια μαθημένα. Σπασμένα τρίαντα απλά στο κόμμα πεταμένα, σπασμένα τρίαντα φύλλα στο κόμμα πεταμένα. Ακούγεται τίποτα. Ή αυτό το μαραφέ τη χάνεσαι ή δεν έχεις φήμο. Εσύ ζεις. Το πιεσόμετρο είναι μια χαρά, τα αυτιά σου χάλασε. Γι' αυτό σου λέω, ρε πατέρα, έλα πάμε για να λύσεις. Για τα αυτιά μου. Για την κληρονομικότητα. Έχει κάνει πρόοδους η επιστήμη. Να μην ξέρουμε τι θα κληροδοτήσουμε στο παιδί μας. Και δεν ξέρω να δείξω, το κτήμα στο μαντούδι. Όπως και την άλλη φορά. Υγειονομικός μιλάω. Υγειονομικός. Η αμαλίτσα θέλει να κάνει παιδί. Παιδιά, μου το έλεγε τις προάλλες. Θα αποκτήσουμε εγγονάκια. Εγγονάκια. Μακάρι. Μακάρι, βέβαια, μακάρι. Αλλά να μην ξέρουμε. Να μην ξέρουμε. Μια που σε έχουμε σένα εδώ, έχουμε και τη συμπεθέρα και εγώ και εκείνον τον άλλο, τον γαμπρό. Να ξέρουμε τέλος πάντων τι θα. Τι κληρονομικότητα θα. Παναγία μου, βοήθα! Τι κληρονομικότητα, ρε. Κουφαμάρα από μένα, σχιζοφρένια από την αρετή. Δεν χρειάζεται να λύσεις γι' αυτό. Ως αντρελή με έχεις κάνει, Μαριάννα, παιδί μου. Τώρα το κοκοράκι στο κεφάλι προσκύει. Έτσι να το κάνουμε το χτένισμα, κυρία αρετή μου, ακούτε με. Ξαντρίκ, σαν αυτοκράτηρα θα είστε, σαν αυτοκράτηρα. Καλά, τι να λέμε τώρα, μιλάμε ύπεθερα. Τι πεθερά, χρυσό μου, εγώ τώρα έτσι όπως με έχεις κάνει, κάτι σε ροκ συγκρότημα μου φέρνω, εις τα βιντεοκλίπ της MTV. Έλα, πασήκωσε τα λίγα. Όχι, καλή κυρία, γιατί μην τα πατηκώσετε καλά, λέει η Μαριάννα, εράτα. Έτσι να τα κάνετε, εράτα, είναι μόδα. Και κατά τη γνώμη σας, Αθηνούλα, επειδή είναι μόδα, εγώ πρέπει να βγω στην εκκλησία σαν την τρομαγμένη με το μαλλί όρθιο. Το πολύ πολύ να κοτσάρετε ένα καπέλο έτσι, για πιο επίσημο. Καπέλο. Δεν είναι κακή ιδέα. Ναι. Έλε όλοι να βάλουμε καπέλα. Ναι, ναι, πλατή γύρω. Με άνθη, ναι, ναι, ε. Ναι, και με άνθη και με φρούτα. Ελάτε καλή μου, σοβαρευτούμε. Σε γάμο πάμε, όχι στον τρίγο. Εγώ θα έλεγα να φορέσω έτσι ένα φίνο καπέλο με βέλο που να πέφτει έτσι απαλά στο πρόσωπο και να το σκιάζει διακριτικά, δια να καλύψει κατά κάποιο τρόπο και τη συγκίνηση αλλά και την ηλικία εν μέρη.
Λέμε ποια ηλικία. Η ηλικία, μιλάτε εσείς για ηλικία. Εσείς είστε άλλο πράγμα, είστε. Δηλαδή. Ετεροχρονισμένοι. Λάθος έκανα. Διαχρονική. Ούτε. Καλά, δεν πειράζει, καλέ. Εσείς είστε κοπέλα, καλέ, και έτσι θα μείνετε. Κοριτσάκι ένα πράγμα. Φτού σκόρδο να μην σας ματιάσω. Ναι, πού. Καλώ, κορίτσια, μην αρχίσετε τώρα τις πτυσιές σας, πιστεύω. Έχει δίκιο η κυρία Εθινούλα. Κυρία Ρετή μου, εσείς είστε νεότεροι από όλες μας. Ελάτε τότε κι εσείς πάλι. Μήπως και μου κάνετε τίποτε μπούκλες. Και βγω στην εκκλησία σε τη Στέλλα Βιολάντη. Α, επίσης μη χρησμονήσω. Κερί υπάρχει. Κερί της εκκλησίας. Συνέλθετε, χρυσή μου. Αποτυχωτικό. Έχω λίγο χνούδι εδώ, στο άνω χείλος, και θα έλεγα να το... Αμέσως κατάλαβα. Το ζεσταίνω και το βγάλαμε το μουστάκι μου. Καλέ, και τα φρύδια να βγάλουμε. Και τα φρύδια. Μετά που βγάλαμε τα μάτια μας, σας βγάλουμε και τα φρύδια μας τώρα. Σε τι στάδιο άραγε να βρίσκονται οι προσπάθειες του Νότη τώρα? Σκολικό ηγίκη έχεις. Όχι, κάτσε να στο θέσω αλλιώς το...